Λοιπόν, Ενώ η Ελλάδα μετά το 2014, κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες, είχε ένα πολύ υψηλό διεθνές κύρος, διότι κέρδισε τον πρώτο Βαλκανικό και συνέχεια έτσι πέταξαν και τη Βουλγαρία. Άρα αναδείχθηκε σε μεγάλο παράγοντα στην περιοχή. Τώρα, εξαιτίας του διχασμού, έχουμε Άγγλους, Γάλλους στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Έχουμε Γερμανούς, Βούλγαρους στην Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία. Καταλαμβάνουν και την καβάλα που τη παραχωρεί η βασιλική κυβέρνηση. Παραδόθηκε ο ελληνικός στρατός και τους έδωσε την καβάλα στους Βούλγαρους. Με συνέπεια τεράστιο αριθμό νεκρών. Περισσότερους από όλους τους νεκρούς των πολέμων της εποχής. 45.000 νεκρούς είχα. Διότι έκαναν φοβερά πράγματα στους Μακεδόνες, στους πληθυσμούς της περιοχής. Έχουμε τους Ιταλούς να έχουν καταλάβει τη Βόρειο Ήπειρο και τα Γιάννενα. Γι' αυτό δεν πήραμε ποτέ τη Βόρειο Ήπειρο, γιατί κόντραρε η Ιταλία. Δύο κυβερνήσεις μετά το 16, έτσι μετά το καλοκαίρι του 16, το φθινόπωρο του 16, ο Βενιζέλος πλέον, αφού βλέπει ότι η κυβέρνηση δεν αμήνεται απέναντι στους Βουλγάρους, είχε ήδη παραδώσει το οχυρό ρούπελ και την καβάλα. Επομένως, παρότι μέχρι τότε δεν ήθελε να το προχωρήσει, ο Βενιζέλος ήταν πάντα ενάντια στο διχασμό. Τον έσπρωχναν, έτσι, κάθε υπερβολή. Τον έσπρωχναν όλοι οι συνεργάτες του. Τελικώς, μετά την παράδοση και της καβάλας, αποφάσισε, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, έχουμε δύο κυβερνήσεις. Έχουμε 5 δυνάμεις ξένες στα εδάφη της Ελλάδας και δύο κυβερνήσεις. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ποια είναι η κατάσταση. Και όλα αυτά ως συνέπεια ενός αποφασιστικού γεγονότος που της Καλλίπολης, που ο Μεταξάς λίγες μέρες πριν πεθάνει, έτσι, πέθανε στις 29 νομίζω Ιανουαρίου του 1941, γράφει στις 5 Ιανουαρίου του 1941. Θα μας συγχωρέσει ο Θεός το έγκλημα του 1915. Φταίμε όλοι. Και ο Βενιζέλος ακόμα. Τώρα αισθάνομαι πόσο έφτεξα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από όλη αυτή την περίοδο ο Μεταξάς επικεντρώνει σε εκείνο που είναι το κομβικό και όπου ο ίδιος έπαιξε το μοιραίο ρόλο. Την Καλλίπολη. Ομολογία είναι αυτό. Ακριβώς. Διότι μετά, βεβαίως, τα ξαναγύρισε ο Βενιζέλος, συμμετείχαμε στον πόλεμο, κερδίσαμε τη μάχη του Σκρά, παίξαμε αποφασιστικό ρόλο στην ήττα της Βουλγαρίας και των Γερμανών στο Ανατολικό Μέτωπο. Γι' αυτό μας επιτρέψανε και να συμμετάσχουμε στο Συνέδριο Ειρήνης των νικητών, από την πλευρά των νικητών, και έδωσαν στην Ελλάδα, έτσι, και τη Βόρειο Ήπειρο και την Δυτική Μικρά Ασία και τελικώς και την Ανατολική Θράκη. Ακριβώς για αυτό το λόγο και λόγω των τεράστιων προσπαθειών του Βενιζέλου. Όμως, τι συμβαίνει τώρα? Ο πόλεμος για τους υπόλοιπους έχει τελειώσει. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει. Άρα η Ελλάδα βρίσκεται με την Τουρκία σχεδόν μόνη, λίγο οι Εγγλέζοι συμμετέχουν, απέναντι στην Τουρκία. Όχι όπως θα συνέβαινε το 2015, που ήταν ένα σύνολο δυνάμεων συμμαχικών. Και μάλιστα έχουν ανατραπεί τα πράγματα στη Ρωσία. Η Μπολσεβίκη, η νέα κυβέρνηση, έτσι, βοηθάει τον Κεμάλ, που στην αρχή είχε μερικές ομάδες ανταρτικές, δεν είχε σημαντικό στρατό. Μπορούσε δηλαδή να συντριβεί πολύ γρήγορα. Απλά την πρώτη περίοδο δεν άφηναν τους Έλληνες οι σύμμαχοι να προχωρήσουν πέρα από τη Σμύρνη. Τέλος πάντων, βοηθάνε τον Κεμάλ και αρχίζει να υπάρχει μία τουρκική κυβέρνηση διαφορετική από εκείνη του Σουλτάνου. Γιατί τη συνθήκη των Σευρών την είχε υπογράψει η τουρκική κυβέρνηση. Δεν ήταν μια συνθήκη
που είχε απλώς τη Συμφωνία των Υπολείπων, η τουρκική κυβέρνηση συμμετείχε και είχε δεχτεί την παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης, την παραχώρηση της Σμύρνης κτλ. Απέναντι σε αυτό ο Κεμάλ ξεκινάει με ανταρτοπόλεμο στην αρχή και με μικρές δυνάμεις, που ήταν πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί. Εκείνη τη στιγμή, ενώ υπογράφεται η συνθήκη των Σευρών το καλοκαίρι του 1920, γίνεται η δολοφονική απόπειρα ενάντια στο Βενιζέλο από δύο αξιωματικούς, αλλά πίσω από αυτή υπήρχαν και άλλοι. Δηλαδή υπήρχε, όσο όλο και περισσότερα στοιχεία βγαίνουν, εγώ βάζω μερικά πράγματα στο βιβλίο μου, υπήρχε μία συνωμοσία η οποία σκόπευε στη δολοφονία του Βενιζέλου και σε πραξικόπημα στην Αθήνα. Εκεί ήταν πια τα πράγματα, έτσι, ο διχασμός, γιατί είχε και με νεκρούς, είχαν γίνει συγκρούσεις, δεν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε σε αυτά, είχε και τέτοιες παραμέτρους. Απέναντι σε αυτή την ενέργεια, ο Βενιζέλος κάμπτεται, το ομολογεί μετά, ότι για πρώτη φορά, λέει, κάμφθηκα, και λέει ότι εντάξει, δεν μπορώ να προχωρήσω όταν βλέπω Έλληνες να θέλουν και μάλιστα αξιωματικούς να θέλουν να με δολοφονήσουν, θα κάνω εκλογές. Με το λάθος του μεταξύ, θέλω να πάμε στα λάθη του Βενιζέλου. Και ένα από αυτά είναι και οι εκλογές. Στις εκλογές παραθέτεται μια σειρά από απόψεις που μπορεί να τον οδήγησαν, που είναι η ψυχολογικά κύκαμψη, αυτό που είπατε με την απόπειρα δολοφονίας του, με την δυσκολία της, αναλογιζόμενος τη δυσκολία της εφαρμογής της συνθήκης των Σευρών, ή κατά άλλους που ήταν πολύ σίγουρος για την προσωπικότητά του και την νίκη του για να ολοκληρώσει την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Μέσα στα λάθη του Βενιζέλου, παρότι στο βιβλίο συντάσσεται απόλυτα με την άποψη και τις στρατηγικές επιλογές του, ασκήθηκε πολύ σημαντική κριτική. Μία από αυτές είναι για τις εκλογές. Τι ρόλο έπαιξαν οι εκλογές? Κοιτάξτε, οι εκλογές έπαιξαν, πέρα από τον άμεσο ρόλο, είχαν και μία άλλη συνέπεια. Ότι εκείνη τη στιγμή ο στρατηγός Παρασκευόπλος, έτσι, στα τέλη του καλοκαιριού του 20, είχε πει στο Βενιζέλο να προχωρήσουν να συντρίψουν τις δυνάμεις του Κεμάλ, που ήταν πολύ μικρές ακόμα, ούτε μεγάλη βοήθεια είχε πάρει ακόμα τους Ρώσους, τίποτα. Και ο Βενιζέλος του είπε να περιμένει. Το ξαναρχίζει το φθινόπωρο, συμφωνεί με τους Άγγλους να γίνει και απόβαση στον Πόντο, ώστε να πλαγιοκοπηθεί από δύο πλευρές, να πλαγιοκοπηθεί και από εκείνη την πλευρά ο τουρκικός στρατός, έτσι, από τη Βόρεια Μικρά Ασία, που όπως καταλαβαίνουμε θα τέλειωνε τον πόλεμο. Γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν, λέει, καλά θα χανόταν η Τουρκία. Όχι. Εκ των πραγμάτων, η συνθήκη των Σευρών τι προέβλεπε? Κράτος των Αρμενίων, Πόντιων, Κούρδων, τους Έλληνες στην Δυτική Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και ένα τουρκικό κράτος, το οποίο θα ήταν γύρω από την Άγκυρα, και επομένως η Μικρά Ασία θα είχε μοιραστεί σύμφωνα με την εθνική της πραγματικότητα, όπως είχε γίνει στα Βαλκάνια. Εάν αυτό είχε συμβεί, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα η Τουρκία να έχει τις δυνάμεις ώστε να μπορεί να γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Διότι αυτό που έγινε σήμερα το κατάφερε εξοντώνοντας τους χριστιανικούς φιλετισμούς, Έλληνες και Αρμενίους, εκδιώκοντάς τους και ενσωματώνοντας τους μουσουλμανικούς φιλετισμούς που δεν ήταν Τούρκοι, στο εσωτερικό του τουρκισμού. Γι' αυτό βλέπεις τόσες χιλιάδες σημαίες όπου εμφανίζεται ότι υπάρχει τουρκικό, έχει συνέχεια σημαίες και επιμονή Τουρκία, γιατί η εθνική κατασκευή έγινε από τα πάνω. Δεν ήταν όλοι αυτοί, ήταν μουσουλμάνοι αλλά όχι Τούρκοι. Οι μόνοι που ξέφυγαν από αυτό ήταν οι Κούρδοι, που είχαν σχετικά ισχυρή εθνική ταυτότητα και δεν ενσωματώθηκαν στο τουρκικό αφήγημα. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα
του πώς μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα τότε. Όλα παίχτηκαν σε μία κλωστή. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, είναι λογικό. Μόλις είχε υπογράψει αυτή τη συνθήκη, έτσι, το ζευρό, φεύγει για να έρθει στην Ελλάδα και του κάνουν δολοφονική απόπειρα. Λέει ότι κάμφθηκε. Και είπα ότι θα πρέπει να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού σε μένα. Όμως, υπήρχε... Ήθελε εκ νέου, δηλαδή, μια ισχυρή λαϊκή εντολή. Ακριβώς. Για... Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί δεν ένιωθε ότι θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς να έχει μία συνένεση. Δεύτερο, σημαίνει και κάτι άλλο. Ενώ θα τις έπαιρνε τις εκλογές, δεν υπάρχει αμφιβολία, συμβαίνει ένα άλλο διαολεμένο γεγονός, ο θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου, ο οποίος συμφωνούσε με τον Βενιζέλο, ήταν γιος του Κωνσταντίνου, αλλά πλέον είχε συνταχθεί με τον Βενιζέλο, από δάγκωμα μαϊμούς. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος ήταν νεαρότατος. Πεθαίνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος λίγο πριν τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20 και αυτομάτως το δίλημα μετατίθεται στο Βενιζέλος ή Κωνσταντίνος. Άρα συσπυρώνονται πάρα πολλές δυνάμεις, διότι ο Κωνσταντίνος ήταν το σύμβολο έτσι ενός ολόκληρου στρατοπέδου. Έπαιξε πάρα πολύ το θυμικό. Αποφασιστικό ρόλο έπαιξε. Διότι επειδή οι εκλογές ήρθανε ίσα βάρκα ίσα νερά, σχεδόν 50-50% ήταν τα ποσοστά, και υπήρχε και ένας άλλος λόγος που δεν θα έπρεπε να γίνουν, ότι δεν ψήφιζαν ακόμα οι άνθρωποι από τη Σμύρνη. Οι οποίοι αν ψήφιζαν, είναι φανερό ποια θα ήταν τα αποτελέσματα. Και επειδή το σύστημα το εκλογικό ήταν πλειοψηφικό και επειδή ο Βενιζέλος όπου επικράτησε έπαιρνε 80-90%, 100% όπως στη Θράκη, αλλά σε όλη τη λεγόμενη παλιά Ελλάδα έχασε με 60-40 και εκεί βγαίναν οι βουλευτές. Άρα πλειοψήφισε μεν ελάχιστα σε ψήφους, αλλά ιτήθηκε σε επίπεδο εδρών. Ένα ειδικό κεφάλαιο που αυτό πραγματικά είναι μια ειρωνία, ενώ έχει πλειοψηφία να χάνει την κυβέρνηση. Και κάτι άλλο ακόμα, δεν συμπεριελήφθησαν οι ψήφοι των στρατιωτών. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Γι' αυτό δεν βγήκε ούτε βουλευτής. Οι ψήφοι των στρατιωτών, οι οποίοι είχαν ψηφίσει, δεν καταγράφηκαν από τη νέα κυβέρνηση που έγινε μετά, κάνανε προσφυγή. Δεν καταγράφηκαν και το δικαστήριο μετά αποφάσισε να μην μετρηθούν, αφού είχε πέσει η κυβέρνηση και είχε έρθει ο Κωνσταντίνος. Άρα, γιατί είναι τραγικό αυτό το γεγονός, διότι ο Κωνσταντίνος στα μάτια της Αντάν συμβόλιζε τον αντίπαλό τους. Όπως λέει κάποιος, ο Κωνσταντίνος ήταν ο πιο μισητός άνθρωπος στην Ευρώπη μετά τον Κάιζερ. Άρα, ακόμα και εκείνοι που ταλαντευόντουσαν και δεν πολύ θέλανε, οι Ιταλοί που δεν θέλανε με τίποτα, οι Γάλλοι που ήταν έτσι και έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι και του εισαγγλικής κυβέρνησης, βρήκαν ευκαιρία. Με την άνοδο δηλαδή του Κωνσταντίνου αλλάζει και η ισορροπία. Άλλαξε εντελώς. Δηλαδή δεν ήταν απλά μια αλλαγή κυβέρνησης. Οι δυνάμεις οι ναυτικές. Ακριβώς. Δεν ήταν μια αλλαγή κυβέρνησης. Ήτανε μια άνοδος στην εξουσία εκείνων που ήταν ενάντια. Και όπως περιγράφηκε στο βιβλίο σας, ένα μεγάλο μέρος της εξωτερικής πολιτικής το είχε διαμορφώσει ο Βενιζέλος με προσωπικές του σχέσεις που είχε, ας πούμε, με τους πρωθυπουργούς των κρατών. Φυσικά. Κλεμανσό, ξέρω εγώ, και Λόιτ Ζόρντι. Ο Βενιζέλος ήταν μια προσωπικότητα η οποία εξέφραζε τον ιδεατό ελληνισμό και όχι το υπαρκτό ελληνικό κράτος. Εξέφραζε τον ελληνισμό με όλη την ιστορία του και όλη τη δύναμη της ιστορίας. Και γι' αυτό είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, κατά τη γνώμη δεν έχει υπάρξει άλλη, ανάλογη, στην ελληνική ιστορία. Και γι' αυτό, όπως έλεγε και ο Βίλσον, ο πρόεδρος της Αμερικής, που στην αρχή δεν πολύ συμφωνούσε με τις ελληνικές διεκδικήσεις, είπε είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος της Ευρώπης σήμερα. Κύριε Καραμπελιά, θέλω να κλείσουμε την παρουσίαση του βιβλίου, που παρότι είναι δύσκολο, όσο πιο συνοπτικά το κάνουμε, αλλά τα θέματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και επειδή έχετε εμβαθύνει
ίσως το κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να είναι μια παρουσίαση. Θέλω να κλείσουμε με το κεφάλαιο που έχετε για την άποψη της αριστεράς όσον αφορά τη μεγάλη ιδέα και την εξέλιξη. Διότι ενώ το αποτύπωμα είναι αρνητικό και θεωρείται, ας πούμε, όπως λέτε, αστικοτσιφλικάδικη και ιμπεριαλιστική επανάσταση από πολλούς, οι προτεργάτες, όπως παρουσιάζεται έτσι τα στοιχεία, ήταν υπέρ, αφενός. Αφετέρου, όπως εξελίσσεται το πράγμα από τότε, έχει μια αρνητική ύφη. Στο συγκεκριμένο σημείο όμως, που το βλέπουμε πολλές φορές και σήμερα, είναι η πρώτη φορά που η αριστερά της εποχής και η δεξιά ομονοούν. Έτσι, δηλαδή το περιβάλλον του Μεταξάκη του Κωνσταντίνου με αυτά που έλεγαν οι ριζοσπάστες, ας πούμε, του ΣΕΚΕ, ήταν στην ίδια γραμμή. Ναι, δηλαδή, τι συμβαίνει. Η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα είχε εθνικό ζήτημα, είναι εθνικοπατριωτική. Δηλαδή, συνδύαζε τις κοινωνικές διεκδικήσεις με τον πατριωτισμό. Θα δείτε, ο Καλέργης, ας πούμε, ο κριτικός που ήταν, έτσι, που οργάνωσε μαζί με τον Πλάτωνα Δρακούλη την πρώτη απεργία στην Αθήνα, όταν έγινε η επανάσταση στην Κρήτη, τα παράτησε όλα και ήρθε στην Κρήτη να πολεμήσει και έγινε μετά και βουλευτής της Κρητικής Βουλής. Ο ιδρυτής ουσιαστικά του ελληνικού σοσιαλισμού, με τον οποίο συνεργαζόταν ο Καλέργης, ο Πλάτων Δρακούλης που έβγαζε το περιοδικό Άρδιν, από το οποίο έχουμε πάρει τον τίτλο κάποιοι, για να συνεχίζουμε αυτή την αντίληψη, ήταν απόλυτα ταυτισμένος με αυτή την αντίληψη. Πάρα πολλοί άλλοι, όλοι οι γνωστοί σοσιαλιστές της εποχής, ήταν... Μιλάτε συμμετείχαν... για μεγάλες προσωπικότητες, ήταν όπως ήταν ο Δημήτρης Γλινός ή ο Γιώργος Σκληρός. Ο Δημήτρης Γλινός, που μετά είναι αυτός που έκανε, έγραψε το τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ. Διότι πήγε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, συνεργάστηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα μετά το 1934, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα εγκατέλειψε τα περί Μακεδονικού. Τότε, ο Γλινός μέχρι τότε, δεν, παρότι είχε μαρξιστικές αντιλήψεις και τα λοιπά, δεν προχωρούν. Ήταν ο Γιαννιός που έχει κάνει το Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθήνας. Το ίδιο το ΚΚΕ, άμα το πει κανείς στα μέλη του ΚΚΕ, σήμερα μπορεί να πάθει και αποπληξία, το οποίο ιδρύθηκε ως ΣΕΚΕ, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ενίσχυσε ο Βενιζέλος για να δημιουργηθεί, γιατί ήθελε να υπάρχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα ελληνικό που να παίζει ρόλο στις ελληνικές διεκδικήσεις, στα συνέδρια των σοσιαλιστών στην Ευρώπη. Οι μόνοι οι οποίοι είχαν αντίθετη γραμμή από το 1912-13 και μετά ήταν οι Εβραίοι σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης, η Φεντερασιόν, η οποία ήταν ισχυρή, έτσι, ήταν μια ισχυρή οργάνωση, πολύ οργανωμένη. Οι Εβραίοι εξάλλου έχουν πάντα ισχυρή οργανωτικότητα, δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε σκορποχώρια. Και είχαν κάνει μια πολύ ισχυρή οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία βεβαίως ήταν ενάντια στην ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα. Διότι αυτοί ήθελαν να κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο που δεν θα ήταν το μικρό σχετικά ελληνικό κράτος. Βέβαια, σταδιακά αποδέχτηκαν αυτό το γεγονός, αλλά είχαν αντιλήψεις ενάντια στη μεγάλη ιδέα. Αυτή ήταν η πρώτη ομάδα σημαντική σοσιαλιστών στην Ελλάδα που ήταν αντιμεγαλοειδεατική. Γιατί δεν συμμεριζόντουσαν την ελληνική εθνική, έτσι, τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις. Παρόλα αυτά και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς, έτσι, ενώ εκλέχτηκαν βουλευτές αρχικώς μαζί με το Βασιλικό Στρατόπεδο και στις εκλογές του 2015, διότι το 2015, όταν παραιτήθηκε ο Βενιζέλος τη δεύτερη φορά, ξαναγίνονται νέες εκλογές,
στην οποία δεν συμμετείχαν οι φιλελεύθεροι, γιατί είπαν ότι είναι νόθες, έτσι, 4 μήνες πριν είχαν γίνει εκλογές, και εξελέγησαν τότε και στις προηγούμενες, έτσι το 15 το Μάιο, 2 σοσιαλιστές βουλευτές μαζί με τους βασιλικούς, διότι τότε αυτό το επέτρεπε το εκλογικό σύστημα. Η αλλαγή καταληκτική που φτάνει και μέχρι σήμερα πότε έγινε? Η αλλαγή καταληκτική γίνεται το 19, όταν οι Μπολσεβίκοι, που έχουν ένα τεράστιο κύρος, έτσι, αυτό είναι αλήθεια, τάσσονται με τον Κεμάλ, στηρίζουν τον Κεμάλ και επομένως το ελληνικό κόμμα που μέχρι το 18 και το 19 ακόμα, συνθήκη των Σευρών, ο ριζοσπάστης, ήταν υπέρ της συνθήκης. Απλά έλεγε να υπάρξουν, να προσέχουμε τους, έτσι, το πώς συμπεριφερόμαστε στους Τούρκους κτλ. Αλλά ήταν υπέρ. Σταδιακώς από το 19-20, εκείνη την εποχή γίνεται η τομή, το Κομμουνιστικό Κόμμα περνάει στην αντιπαλότητα και μάλιστα προσπαθεί να κάνει και αντιπολεμική προπαγάνδα στο στρατό. Βέβαια, είχε μικρές δυνάμεις, αλλά την κάνει. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι επειδή το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα ήταν πολύ φρέσκο, πολύ αδύναμο, πολύ νέο, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν άλλες σοσιαλιστικές δυνάμεις, και επειδή η έγκλη τότε της Σοβιετικής Ένωσης ήταν τεράστια, έτσι, που να δημιουργήσουν μια άλλη παράδοση στο ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα. Και έτσι στην Ελλάδα, στη μόνη χώρα, το σοσιαλιστικό κίνημα ταυτίστηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σχεδόν. Με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι να παραμεριστούν, να χαθούν και να μείνει αυτή η παράδοση της απόλυτης υπαγωγής στη σοβιετική γραμμή, η οποία ένα χρόνο μετά το 23 θα δώσει το μακεδονικό. Βγήκαν και είπαν να δοθεί πάλι, να αποσπαστεί η Μακεδονία και η Θράκη από την Ελλάδα, και αυτό ήταν το προπατορικό αμάρτημά τους, διότι αυτό τους κυνήγαγε. Λέτε δηλαδή ότι το ιδεολογικό, ας πούμε, η ιδεολογική οξύδωση δεν άφηνε να φανεί η λογική για τα εθνικά συμφέροντα? Βεβαίως. Και μόνο στον πόλεμο υπήρξε μια αλλαγή. Γιατί? Διότι η Σοβιετική Ένωση ήταν στο ίδιο μέτωπο. Και επομένως επέτρεψε στους κομμουνιστές να εκφράσουν το αντιφασιστικό και αντιστασιακό αίτημα. Και επειδή οι κομμουνιστές είχαν ισχυρή οργανωτικότητα, εξάλλου διοκόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια και είχαν φτιάξει έτσι μια πολύ ισχυρή οργανωτικότητα και είχαν και ισχυρή ιδεολογία, έτσι, μπορούσαν να πηγαίνουν σε φυλακές, σε αποσπάσματα, έτσι, με πολύ δύναμη, γιατί είχαν μια μεγάλη ιδεολογική ισχύ. Άρα κυριάρχησαν στο αντιστασιακό κίνημα και είναι εκείνη τη φορά που οι κομμουνιστές συνδέθηκαν με το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Γι' αυτό έχουμε από εκεί την παράδοση του Γλέζου και άλλων, έτσι, του Μπελουχιώτη, ένα σύνολο από ανθρώπους που ταυτίζονται με εθνικό απελευθερωτική κατεύθυνση. Όμως ο πυρήνας της ιδεολογίας δεν άλλαξε. Και αυτό φάνηκε στη συνέχεια. Φάνηκε από το 1974 και μετά, έτσι, που ούτε φάνηκε στην Κύπρο, όπου δεν συμμετείχαν στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, και από το 1974 και μετά, που σταδιακώς εγκαταλείπουν κάθε εθνική αντίληψη. Μάλιστα. Αλλά αυτά είναι ιστορίες που δεν αφορούν το βιβλίο. Το βιβλίο πάντως νομίζω ότι καλύψαμε μερικά βασικά σημεία. Οι αναγνώστες για περισσότερες λεπτομέρειες πρέπει να σταθούν εκεί, και εγώ επιμένω ότι το σημαντικό είναι στα αρχεία, ιδιαίτερα στα γερμανικά αρχεία που έχουν αποκαλυφθεί. Τα οποία είναι αδιάψευστα, δηλαδή δεν μπορεί να διαψευστεί, γιατί τα λένε οι Γερμανοί. Ακόμα και για τη χρηματοδότηση του Μεταξά και για την δολοφονία του Μενιγνέλου και το καθεξής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, περισσότερα στο βιβλίο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.